πατούντες εν πάσες τες εντολές και της δικαιώμασης του Κυρίου άμεμπτη. Και δεν είχαν τέκνον, καθότι η Ελισάβετη το στήρα, και αφότερησαν προβεβικότεσης στην ηλικίαν αυτών. Ενώ δε ιεράτευε αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας, επέπεσεν εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ελθόν εις τον ναόν του Κυρίου. Και πάν το πλήθος του λαού προσήφιε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχθη και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη δε εισή σου, και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει ιόν εισέ, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτής Ιωάννην, και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης, και πολύ θέλουσι χαρή δια την γέννησιν αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου, και ίνον και σήκερα δεν θέλει πει. Και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ της κοιλίας της μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων στα τέκνα και τους απειθήσει στην φρόνηση των δικαίων, δια να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον, πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβικία εις την ηλικίαν αυτής. Αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και απεστάλην, δια να λαλήσω προσέ και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Και ειδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις, έως της ημέρας καθήν θέλουσι γίνει ταύτα. Διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου, ή την εστέλουση εκπληρωθεί εις τον καιρόν αυτών. Και ο λαός περιέμενε τον Ζαχαρίαν και εθαύμαζον ότι ευράδυνεν εν τον ναό. Ότε δε εξήλθε, δεν είναι δύνατο να λαλήσει προς αυτούς και νόησαν ότι οπτησίαν είδεν εν τον ναό. Και αυτός έκαμε σε αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Και αφού ετελείωσεν ημέρε της λειτουργίας αυτού, απήλθε εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα στα ημέρας, συνέλαβεν Ελισάβε τη γηνή αυτού και έκρυπτεν εαυτήν 5 μήνας λέγουσα ότι ούτως έκαμε σε με ο Κύριος εν τες ημέρες καθές επέβλεψε να αφαιρέσει τον ειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας, ονομαζομένην Ναζαρέτ, προς Παρθένων ιραβωνισμένην με άνδρα, ονομαζόμενον Ιωσήφ εξίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Εκείνη δε ειδούσα, διεταράχθη δια των λόγων αυτού, και διαλογίζοντο ποιος τάχα ή το ασπασμός ούτως. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό. Και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή, και θέλεις γεννήσει ιών, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας, και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί. Και θέλει δώσει σε αυτόν ο Κύριος ο Θεός, τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού, και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού δε θέλει είστε τέλος. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν, Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο το γενόμενον εξού, Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβετ συγγενή σου και αυτή συνέλαβεν Υιόν εις τος γύρας αυτής, και ούτως είναι μην έκτος εις αυτήν την καλουμένη στήρα, διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό. Είπε δε η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγον σου, και ανεχώρησεν απ' αυτής ο άγγελος. Σηκωθήσα δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, υπήγε με τα σπουδήσεις στην ορεινήν εις πόλην Ιούδα.
και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάστη την Ελισάβετ. Και ως οίκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπεν «Ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου προς εμέ, διότι ειδού καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε εν αγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου. Και μακαρία επιστέψασα, διότι θέλει γίνει εκπλήρωσης των λαληθέντων προς αυτού παρακυρίων. Και είπεν η Μαριά μου, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεό το σωτήρα μου, διότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, επειδή από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσε εγενεέ, διότι έκαμνεν εις εμέ μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού. Και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβουμένους αυτών. Ενήργησε κρατεός δια του βροχίωνος αυτού, διεσκόρπισε τους υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών, εκρήμισε δυνάστας από θρόνων, ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησε αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε. Εβοήθησε Ισραήλ των δούλων αυτού και ενεθυμήθη το έλεος αυτού και καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα. Έμεινε δε η Μαριά με ταυτής ως τρεις μήνας και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Αμήν. Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου όπου πολλάκις και πολυτρόπος ο Θεός μέσα από την Παλαιά Διαθήκη έχει προφητεύσει για τον ερχομό του Μεσσία. Μάλιστα ευθύς εξ αρχής είπε όταν εξέβαλε τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο, ευθύς εξ αρχής είπε όταν κατηράστη τον Όφιν, το φρονιμότερο ζώον το οποίο επλάνησε τον Αδάμ και την Εύα ώστε να παραβούν το Λόγο του Θεού, είπε προς αυτόν έχθραν θα στήσω αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής και αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις και ντύσει την πτέρνα αυτού. Έφτασε λοιπόν πλέον το πλήρωμα του χρόνου να εκπληρωθούν όλος ο προφητικός λόγος του Θεού που αναφέρεται για τον ερχομό, τον πρώτο ερχομό του Μεσσία, για τον ερχομό του Ιησού του Ναζωραίου, του Λόγου του Θεού που θα ενσαρκωθεί. Και όταν φτάνει ο καιρός, εκείνο το οποίο βλέπουμε και θαυμάζουμε είναι η απόλυτη προετοιμασία που κάνει ο Θεός στο περιβάλλον το τοπικό αλλά και το εν γέννη περιβάλλον, η απόλυτη προετοιμασία ώστε και η υπόσχεση του Θεού να εκπληρωθεί αλλά και η αποστολή των ανθρώπων να γίνουν με αποτελέσματα ένδοξα και καρποφόρα. Έτσι λοιπόν, γύρω στο 0 και μάλιστα μείον 4 π.Χ. ήταν ο ακριβής χρόνος όπου επρόκειτο να γεννηθεί ο Ιησούς κατά τας γραφάς. Γιατί ήταν προσδιορισμένοι και οι χρόνοι και οι καιροί της έλευσης του Ιησού Χριστού. Μάλιστα ήταν προσδιορισμένο ότι θα είναι 69 εβδομάδες ετών μετά το διάταγμα για να οικοδομηθεί το τείχος της Ιερουσαλήμ και πράγματι ο καιρός έφτασε. Το θαύμα όμως το μεγάλο είναι η απόλυτη προετοιμασία. Τα πάντα είναι έτοιμα. Και αδερφοί αγαπητοί, εδώ θα δούμε τα πάντα είναι έτοιμα για τη γέννηση του Χριστού, αλλά έτσι εργάζεται ο Θεός. Τα πάντα είναι έτοιμα για να εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα, αλλά και κατά άνθρωπο και κατά οικογένεια και κατά εκκλησία και ό,τι υποσχέσεις έχει δώσει ο Θεός θα λάβουν χώρα. Έτσι λοιπόν, τώρα στην ανθρωπότητα υπάρχει στον τότε γνωστό κόσμο, στην τότε γνωστή οικουμένη, μία κυβέρνηση, παγκόσμια κυβέρνηση της εποχής εκείνης, χωρίς σύνορα, ώστε να μπορεί
να εκπληρωθεί όχι μόνο η υπόσχεση του Κυρίου μας με τη γέννηση του Χριστού, αλλά και η αποστολή των ανθρώπων που θα προέλθουν από την γέννηση, την διακονία, αλλά και την εκλογή του Κυρίου, καθώς θα δημιουργήσει την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη, χωρίς σύνορα και χωρίς εμπόδια να διακινούνται οι απεσταλμένοι του Κυρίου, οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού κατ' επιταγήν Θεού. Επίσης είναι μια περίοδος παγκόσμιας ειρήνης. Με το ζόρι, με τη βία βέβαια, επικράτησε η ειρήνη που επέβαλαν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τότε, η περίφημη Pax Romana. Παγκόσμια όμως ειρήνη, πουθενά πόλεμος. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Τοπικές εξεγέρσεις υπάρχουν, πόλεμοι δεν υπάρχουν. Και μάλιστα ευρύτεροι ή ακόμη και παγκόσμιοι. Το τρίτο, το σημαντικότερο, το απίθανο, το αδύνατο ακόμη και να το φανταστεί ο άνθρωπος. Σε όλη την Οικουμένη μία γλώσσα. Μετά την Βαβέλ, ο Θεός διεσκόρπισε τους ανθρώπους κατά τη γλώσσα εκάστου. Τώρα όμως υπάρχει ένα θαύμα μεγάλο. Σε όλη την Οικουμένη υπάρχει μία γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, την οποία ο Κύριος, ο Θεός, προετοίμασε, τέλεια γλώσσα για να γραφτεί και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και εξαπλώθηκε σε όλη την Οικουμένη τότε με τον Μέγα Αλέξανδρο. Έφτασε μέχρι τις άκρες της γνωστής τότε Οικουμένης και επευλήθη σαν κυρίαρχη γλώσσα σε όλη την ανθρωπότητα. Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ότι σε κάθε πόλη, με τη διασπορά των Ισραηλιτών μετά το 70 μετά Χριστό, υπήρχε συναγωγή που εκηρύτετο ο Λόγος του Θεού, η Παλαιά Διαθήκη. Υπήρχε δηλαδή ένας χώρος, ένας τόπος σε κάθε σχεδόν πόλη όπου υπήρχε το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Και τέλος, διάσπαρτη, πέμπτον, διάσπαρτη ήταν η ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους που γνώριζαν με βάση το Λόγο του Θεού τον μόνο αληθινό Θεό, διάσπαρτη ήταν η ελπίδα του ερχομού του Κυρίου. Περίμεναν όλοι οι ευσεβείς, γιατί ήξεραν τους χρόνους τους και τους καιρούς, τους περιγεγραμμένους μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως είπαμε, με τις 69 εβδομάδες χρόνων ετών από το διάταγμα για να οικοδομηθεί το τείχος της Ιερουσαλήμ. Και τώρα όλα είναι έτοιμα και ήρθε η ώρα που θα εκπληρωθούν, και μάλιστα εντάχει. Ταχύτατα θα λάβουν χώρα. Και θα λάβουν χώρα ταχύτατα, γιατί το έργο του Θεού θα εκπληρωθεί με ανθρώπους ιδιαίτερα εκλεγμένους, εκπαιδευμένους από το Θεό, με ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: την εμπιστοσύνη τους στο Θεό, την πίστη τους στο Θεό και την άμεση, χωρίς αντίρρηση, χωρίς καθυστέρηση, ανταπόκριση στα κελεύσματα του Κυρίου με οποιονδήποτε τρόπο και αν απεστέλλοντο αυτά. Όλα άρχισαν λοιπόν με έναν ιερέα, το όνομά του Ζαχαρίας και τη γυναίκα του Ελισάβετ, που ήσαν δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούνται σε όλες τις εντολές και τα διατάγματα του Κυρίου και μάλιστα χωρίς μομφή άμεμπτη. Αυτούς εξέλεξε ο Θεός για να αρχίσει το έργο του, το οποίο θα εκπληρώσει, όπως είπαμε, γρήγορα, εντάχει, μέσα σε λίγους μήνες. Αυτοί οι άνθρωποι δύο, τους οποίους εξέλεξε ο Θεός, τους αφαίρεσε και τη χαρά του να τεκνοποιήσουν. Η Ελισάβετ στήρα, γιατί έτσι έπρεπε να συμβεί, γιατί έτσι θα πραγματοποιηθεί το θέλημα του Θεού. Γέρασαν, πιστοί άνθρωποι προσήφχοντο,
ο Θεός να αφαιρέσει το όνειδος της ατεκνίας από την Ελισάβετ και τον Ζαχαρία και ούκην φωνή, ούκην ακρόασης. Σκεφτείτε, οι εκλεγμένοι του Θεού να προσεύχονται μια ολόκληρη ζωή και να μην παίρνουν απάντηση. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Η απάντηση του Κυρίου θα έρθει πιο ένδοξη, πολύ περισσότερο και καλύτερο από αυτό το οποίο ζητούν ή νοούν ή ζητούμε ή νοούμε ο Θεός θα κάνει, κατά την ενέργεια και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα μας. Δεν βραδυπορεί ο Κύριος να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, ως την ΕΣ λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά ο Θεός μακροθυμεί για όλους μας, ώστε το έργο του να είναι απόλυτο και τέλειο. Και σας παρακαλώ αυτό να το πάρουμε σήμερα, την ημέρα αυτή που έρχεται η γιορτή της ανθρωπότητος των Χριστουγέννων, να το πάρουμε με απόλυτο τρόπο. Ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται, αλλά δεν βιάζεται όπως βιάζεται ο άνθρωπος. Ο Θεός ξέρει τον καλύτερο χρόνο και θα εκπληρωθεί η υπόσχεσή του όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, αρκεί ο άνθρωπος που έχει ανάγκη υπομονής να κάνει υπομονή, πώς, εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού, ώστε να λάβει την δική του επαγγελία που ο Θεός έχει εξαγγείλει. Έχομεν χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε την επαγγελία που μας απέστειλε, μας εξέφρασε, μας δώρησε. Θα εκπληρωθεί εξάπαντος η επαγγελία. Ναι, με την προϋπόθεση της υπομονής. Αν χάσουμε την υπομονή μας και δεν εκπληρώνουμε το θέλημα του Θεού, θα έρθει ο καιρός της εκπλήρωσης της επαγγελίας, θα έρθει ο καιρός να σου δώσει αυτά που σου υποσχέθηκε, αλλά η ερώτηση είναι, θα βρει την πίστη σου μέσα σου να περιμένεις ή απέκαμες, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο σου υποσχέθηκε και το οποίο εξάπαντος θα εκπληρώσει. Ξαφνικά λοιπόν γέρος ο ιερεύς ο Ζαχαρίας, γριά και στήρα η Ελισάβετ, άγγελος Κυρίου τους επισκέπτεται. Πότε? Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τη συγκεκριμένη στιγμή. Και του λέει η Ζαχαρία, ενώ αυτός κατά συγκυρία ήταν ο ιερεύς του ενιαυτού, ο οποίος εισήρχεται για τον εξυλασμό του λαού Ισραήλ στα Άγια των Αγίων, και ενώ εισήλθε, εξεύνης άγγελος Κυρίου τον επισκέπτεται και του λέει Ζαχαρία, φοβήθηκε, του είπε μη φοβάσαι, ακούστηκε η δέησή σου, η γυναίκα σου τώρα θα γεννήσει Υιόν, αλλά πρόσεξε, το όνομά του θα το καλέσεις Ιωάννη. Θα γίνει χαρά και αγαλίασης. Πολλοί θα χαρούν για τη γέννηση αυτών. Και αυτός θα ονομαστεί Μέγας ενώπιον Κυρίου, πράγμα το οποίο επιβεβαίωσε λίγα χρόνια αργότερα ο Ιησούς Χριστός, όταν είπε δεν υπάρχει προφήτης μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Μέγας θέλει ονομαστεί ενώπιον του Κυρίου, ίνον και σίκερα δεν θέλει ποιή, και το άλλο βασικό χαρακτηριστικό, θα πληρωθεί Πνεύματος Αγίου ακόμη ενώ θα είναι στην κοιλιά της μητρός του. Όλα αυτά λάβανε χώρα, θα τα δούμε, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν έχει καμία πιθανότητα να μην εκπληρωθεί. Τώρα όμως υπάρχει ένας κίνδυνος μεγάλος, η απιστία του Ζαχαρία. Μα είμαι γέρος, γιατί βλέπει ανθρώπινα. Μα είμαι γέρος, μα η γυναίκα μου είναι αστήρα. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και απαντάει στον άγγελο, κατά τι γνώσομαι τούτο,
πώς θα βεβαιωθώ για αυτό που μου λες? Έκφραση λόγων απιστίας. Δεν γίνεται. Πώς θα βεβαιωθώ? Και υπάρχουν δύο τρόποι να μας βεβαιώσει ο Θεός. Ο ένας είναι να πιστέψουμε στο λόγο Του και ο άλλος είναι να επέμβει επώδυνα για να μας αναγκάσει να πιστέψουμε, καθώς μας εκλέγει και μας εξέλεξε όπως τον Ζαχαρία. Γι' αυτό το απαντάει: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ο άγγελος που βρίσκεται πάντοτε ενώπιον του Θεού και απεστάλλην από το Θεό για να σου πω αυτά που σου λέω και να σε ευαγγελίσω. Αλλά εσύ, επειδή δεν πίστεψες στους λόγους μου, σου λέγω ότι από εδώ και στο εξής θα είσαι σιωπών, δεν θα μπορείς να μιλάς, και ακόμη και κοφός, δεν θα μπορείς να ακούς». Και ευθύς εκείνη τη στιγμή έπαψε να μιλάει και να ακούει. Επώδυνο. Θα μπορούσε να πει αμήν, γέννητο εισέ κατά το λόγο σου, και να μην συμπεράσει από αυτή τη δοκιμασία τη μεγάλη. Όμως δεν χώρεσε ο λόγος του Θεού στην καρδιά του. Και να το πω πιο γραφικά, δεν ενώθηκε δια της πίστεως ο λόγος του Θεού με την καρδιά του, που είναι πολύ επικίνδυνο. Όχι γιατί ο Θεός δεν θα κάνει αυτά που θέλει, αλλά γιατί θα τα κάνει με τρόπο επώδυνο για τον άνθρωπο αυτό. Πράγματι βγήκε έξω, δεν μπορούσε να μιλήσει, διέμεινε και κοφός. Αφού τελείωσαν όλες οι μέρες της λειτουργίας του, μαζί με την Ελισάβετ ανέβηκαν επάνω στο χωριό του, στην ορεινή της Ιουδαίας, και εκεί διεπίστωσε η Ελισάβετ άμεσα ότι ευρέθη εν γαστρή. Χάρηκε, ντράπηκε, κρύφτηκε και έκρυβε τον εαυτό της για 5 μήνες. Στους 5 μήνες δεν φαίνεται καθαρά η εγκυμοσύνη, αλλά όμως δόξασε το Θεό, που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί επέβλεψε ο Θεός, όπως η ίδια είπε, στο όνειδός της και την κατέστησε μητέρα. Πέρασαν 6 μήνες ακριβώς. Το ορολόγιο πρόγραμμα του Θεού είναι τέλειο. 6 μήνες ακριβώς, δηλαδή ενώ ήταν τη 17η ημέρα του εξυλασμού που ο αρχιερεύσης ήρχε στο ναό, τώρα μετά τους 6 μήνες, τη 11η του πρώτου μηνός, ο άγγελος αποστέλλεται πλέον στην προφητευμένη, στην Παλαιά Διαθήκη από το Λόγο του Θεού, Παρθένο, η οποία θα συλλάβει εν γαστρή χωρίς να έλθει η θέλησης ανδρός και γυναικός. Μία κοπελίτσα, Αγία Μαριάμ το όνομά της, η οποία ήταν αρεβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν εκ του οίκου του Δαβίδ. 2 νέα παιδιά. Άγια, τα οποία εξέλεξε ο Θεός πάλι, γιατί είχαν αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά. Χωρίς αντίρρηση, χωρίς καθυστέρηση, να εκπληρώνουν άμεσα τις εντολές του Κυρίου με οποιοδήποτε τρόπο έρχονται. Τώρα λοιπόν ο Γαβριήλ στη Μαρία. Πάλι η Μαρία φοβήθηκε όταν τον είδε μπροστά της. Δεν είναι αστείο πράγμα να δεις να σε επισκέφτεται άγγελος. Φοβήθηκε και της είπε ο άγγελος: «Μη φοβού Μαριάμ, γιατί βρήκες χάρη από το Θεό και γνώρισον ότι θα συλλάβεις εν γαστρή, θα γεννήσεις υιόν, πρόσεξε, θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν», που σημαίνει σωτήρας, «και μάθε ότι θα είναι μέγας, Υιός Υψίστου θα ονομαστεί. Ο Θεός θα δώσει σε αυτόν το θρόνο του Δαβίδ του πατρός του και θα βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας». Και μάθε ακόμη ότι
η βασιλεία αυτού δεν θα έχει τέλος. Μεγάλα λόγια. Φοβερά λόγια. Εδώ τώρα η διαφορά της καρδιάς της Μαρίας από του Ελισάβετ, από του Ζαχαρίου. Η Μαρία το πίστεψε. Δεν αμφισβήτησε. Χάρηκε ο Θεός. Εξέφρασε όμως την απορία της. Κύριε, πώς μπορεί να γίνει αυτό, αφού εγώ τώρα είμαι αραβωνιασμένη. Δεν είναι ο Ιωσήφ σύζυγός μου. Μήπως πρέπει τώρα να παντρευτώ για να γίνει. Άμεσα, πώς θα γίνει αυτό. Δεν γίνεται ανθρώπινα. Και ο άγγελος της εξηγεί. Δεν θα γίνει ανθρώπινα. Πνεύμα Άγιο θα επέλθει επί σε. Δύναμης του υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το γενόμενον από σένα θα είναι Άγιον και θα ονομαστεί Υιός Θεού. Και για να τη βοηθήσει να πιστέψει, της λέει, γνώρισε ακόμη ότι η Ελισάβετ η συγγενή σου και αυτή συνέλαβε το γύρας αυτής τέκνων. Και αυτός είναι ο έκτος μήνας αυτήν. Αυτή το είχε κρύψει, δεν το ξέρε κανείς. Και είχε κρυφτεί στην ορεινή της Ιουδαίας, στο χωριό της. Και είναι ο έκτος μήνας αυτήν που αποκαλείται στήρα. Γιατί τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό. Και αμέσως άνοιξε την καρδιά της. Αυτό δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν συνέπειες σε αυτό που θα κάνει. Και τι είπε? Γέννητο Κύριε κατά το λόγο σου. Ας γίνει. Αυτό όμως έχει συνέπειες. Αρεβωνιασμένη εγκυμονούσα, λιθοβολισμός. Ονειδισμός. Αλλά αφού το είπε ο Κύριος ότι θα το κάνει, θα αναλάβει και όλα τα προβλήματα. Δεύτερο μήνυμα. Όταν σου λέει κάτι ο Κύριος, μη σκεφτείς τα προβλήματα. Τα έχει ετοιμάσει. Έχει ετοιμάσει τη λύση τους. Είναι όλα ετοιμασμένα. Δηλαδή έχει βρει τον κατάλληλο σύζυγο, τον Ιωσήφ, που δεν θα διστάσει γιατί είναι δίκαιος. Η Μαρία λοιπόν έπαψε να σκέπτεται και τρέχει στην Ελισάβετ τη θεία της για να βεβαιώσει την εγκυμοσύνη της. Όταν φτάνει εκεί όμως και ενώ από μακριά την χαιρετάει, τότε συμβαίνει κάτι φοβερό. Επισκέπτεται ο Θεός την Ελισάβετ δια Πνεύματος Αγίου, την εγκυμονούσα 6 μηνών και πληρώνει με Πνεύμα Άγιο κατά την υπόσχεση του Αγγέλου τον Ιωάννη έτη εκχυλίας μητρός, καθώς με την επίσκεψη σκυρτάει το βρέφος στην κοιλιά της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, της δίνει και προφητικό λόγο και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης η Ελισάβετ λέγουσα. Τι θα πει στην Μαρία? Αυτά που ήδη ξέρει από τον άγγελο. Τι ωραία που εργάζεται ο Θεός, αδερφοί. Τι γλυκά. Τι αποκαλυπτικά. Πάει να δει αν είναι έγκυος και ακούει τώρα την Ελισάβετ δια Πνεύματος Αγίου να της λέει. Ευλογημένη είσαι εσύ Μαρία από όλες τις γυναίκες και ευλογημένος είναι ο καρπός της κοιλίας σου. Αρβωνιασμένη. Τι είναι αυτά που λέει? Μα δεν τα λέει η Ελισάβετ, το Πνεύμα το Άγιο τα λέει. Και ευχαριστούμε το Θεό για το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε το Θεό. Και πώς συμβαίνει σε αυτό να έλθει η μητέρα του Κυρίου μου προς εμέ? Τι ωραία λόγια. Γιατί η μητέρα του Κυρίου μου? Ποιανού Κυρίου σου? Του υψίστου που θα ονομαστεί Υιός Θεού. Να έλθει σε μένα. Και πώς το κατάλαβα? Γιατί καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε εν αγαλιάσει το βρέφος εν τη κοιλία μου και επλήστη ο Ιωάννης Πνεύματος Αγίου από κοιλίας μητρός αυτού κατά την υπόσχεση του Αγγέλου. Και τώρα
υπόσχεσης του Θεού από το Πνεύμα το Άγιο στη Μαρία. Και μακαρία η πιστεύσασα. Πιστεύεις Μαρία, μακαρία η πιστεύσασα. Γιατί? Γιατί επειδή είναι πιστεύσασα, θα γίνει εκπλήρωσης των λαληθέντων. Δεν έχει γίνει ακόμη. Δεν έχει συλλάβει εν γαστρή η Μαρία ακόμη. Θα γίνει εκπλήρωσης των λαληθέντων προς αυτήν παρακυρίου. Και έρχεται η στιγμή. Πληρώνεται και η Μαρία με Πνεύμα Άγιο. Πνεύμα Άγιο επέρχεται επ' αυτήν. Δύναμης του εψίστου την επισκιάζει. Και φωνάζει η Μαρία. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Αγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν το σωτήρα μου. Διότι επέβλεψεν εις την ταπείνωση του δούλου, της δούλης αυτού και η ομολογία πίστεως. Επειδή ειδού από τώρα, από αυτή τη στιγμή, θέλουσι με μακαρίζει πάσε εγενέ, γιατί συνέλαβε εγκαστρή δια Πνεύματος Αγίου. Εκπληρώθηκε. Αλληλούια. Ολοκληρώθηκε το έργο του Θεού. Τώρα πια, 6 μηνών έγκυος η Ελισάβετ, μόλις συνέλαβε η Μαρία. Η Ελισάβετ εκ θελήματος του ανδρός της και της ιδίας, η Μαρία εκ του Πνεύματος του Αγίου δια του θελήματος του παντοδυνάμου Θεού. Έμεινε 3 μήνες η Μαρία εκεί. Για να βεβαιωθεί, τότε δεν υπήρχαν τεστ εγκυμοσύνης, για να βεβαιωθεί για την εγκυμοσύνη της. Και στους 3 μήνες σηκώνεται να επισκεφθεί τον αρβωνιαστικό της. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Κατά τη λογική των ανθρώπων. Τώρα αρχίζουν οι ευλογίες κατά τη λογική του Θεού. Αμήν.